Φίλες και φίλοι, γεια σας. 17 Ιανουαρίου 2018 και είμαστε και σήμερα κοντά σας εδώ στην συχνότητα του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων για μία ακόμη εκπομπή με τον ανεξάρτητο παρατηρητή. Είμαι ο Μάκης Βραχιολίδης και σήμερα 17 Ιανουαρίου γιορτάζει ο Αντώνης και η Αντωνία. Χρόνια πολλά τους ευχόμαστε. Ο Άγιος Αντώνιος, ο ιδρυτής ουσιαστικά του μοναχισμού, αλλά εδώ είναι το θέμα πόσο πιστεύουν οι δικοί μας αθεόφοβοι, οι οποίοι ψηφίζουν το ένα πολυνομοσχέδιο μετά το άλλο, με το οποίο χαντακώνουν περισσότερο τον ελληνικό λαό. Εχθές είχαμε την ψήφιση νέων θανατηφόρων μέτρων. Ουσιαστικά καταργούνται, παρακαλώ, οι απεργίες, δεν υφίστανται πλέον εργατικά δικαιώματα. Έρχονται πληστηριασμοί, εξπρές ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, οι οποίοι θα αρπάζουν τα σπίτια του Κοσμάκη στο Pix Lux. Ενώ το ιδιαίτερο του πολυνομοσχεδίου είναι ότι θα έχουμε καζίνο σε κάθε πόλη. Σε κάθε προάστιο θα έχουμε καζίνο. Δυστυχώς είχαμε και τον θάνατο του Τζίμι Πανούση. Ουσιαστικά μοιάζει με ευνίδιος θάνατος. Να είναι καλά εκεί που είναι ο Τζίμις Πανούσης, έδωσε ένα ξεχωριστό τόνο στην τέχνη με την αντισυμβατικότητά του και με τα ιδιαίτερα τραγούδια του. Ήτανε και χολαριώτης είμαι και εγώ. Ο Θεός να τον αναπαύει. Είχαμε ευνίδιους θανάτους. Ο δημοσιογράφος Βασίλης Μπεσκένης είχε πεθάνει πριν από λίγες ημέρες. Είχαμε και τον Θόδωρο Μιχόπουλο. Ευνίδιοι θάνατοι οι οποίοι έρχονται να μας θυμίσουν ότι ο θάνατος ουσιαστικά είναι δίπλα από τη ζωή. Έρχεται σαν κλέφτης και αρπάζει τον άνθρωπο για να μας δείξει πόσο ασήμαντοι είμαστε. Αυτή την ασήμαντότητα όμως δυστυχώς δεν την καταλαβαίνουν αυτοί που μας κυβερνούν, οι οποίοι εν ονόματι της εφήμερης εξουσίας ξεπουλάνε την πατρίδα και χαντακώνουν, τσακίζουν τον ελληνικό λαό. Προχθές η Εκκλησία μας επήρε μια γενναία απόφαση και είπε ότι το όνομα της Μακεδονίας συνιστά ένα είδος προδοσίας. Βγήκαν και οι ιεράρχες και το είπανε αυτό. Ας ακούσουμε το σχετικό βιντεάκι, το ειδησιογραφικό βιντεάκι που αφορά στη στάση της Εκκλησίας και το πώς επιτέθηκαν απέναντί της οι πολιτικοί μας φωστήρες, παύλα, ολετήρες. Ας ακούσουμε το μικρό βιντεάκι. Όχι στον όρο Μακεδονία, αλλά η Εκκλησία στέλνοντας επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, με την οποία οι ιεράρχες εκφράζουν τις ανησυχίες τους για το ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων. Δεν είναι μόνο εθνικό και πολιτικό ζήτημα, αλλά και εκκλησιαστικό, είπε ο Αρχιεπίσκοπος. Με πολλή αγωνία παρακολουθούμε και με πολλή, όχι μόνο αγωνία, αλλά και συγκίνηση αυτό το θέμα. Η Ιερά Σύνοδος στην ανακοίνωσή της αναφέρει ότι η Εκκλησία δεν μπορεί να αποδεχθεί την απονομή του όρου Μακεδονία ή παραγόγου του ως συστατικού της ονομασίας άλλου κράτους. Η Εκκλησία έχει μαρτυρήσει με το λόγο και το αίμα κλήρου και λαού την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Ακούσαμε το μικρό βιντεάκι με την στάση της Εκκλησίας, από τη μια μεριά γενναία στάση, διότι είπε, εξέφρασε την αντίθεσή της προς την ονοματοδοσία Μακεδονία για τα Σκόπια. Συνιστά ένα είδος προδοσίας. Απ' την άλλη, η Εκκλησία μας είπε ότι δεν συνιστά τα συλλαλητήρια, δεν συμφωνεί με τα συλλαλητήρια. Έχουμε κοντά μας τον εδεσιμότατο πατέρα Γεώργιο Μεταλλινό. Θα είναι εξαιρετική τιμή το ότι βρίσκεται κοντά μας. Γεια σας, εδεσιμότατε. Καλησπέρα σας, κύριε Ραχιολίδη. Ευχαριστώ για την τιμητική πρόσκληση. Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Καλή χρονιά να έχουμε. Αμήν. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσουμε με προσοχή την δική σας την θέση, γιατί ενδιαφέρει και τους πιστούς, να δούνε ότι από τη μια μεριά η Εκκλησία παίρνει αυτή την θέση και υφίστανται τις επιθέσεις, μέχρι και χρυσαυγίτικη τη χαρακτηρίσανε. Βλέπετε ότι είναι αντιφατικές οι απόψεις. Πρώτον, συμφωνώ με την εξαγγελία της Ιεράς Συνόδου, πάρα πολύ θετική και σωστή, όπως είπατε, που δείχνει πατριωτισμό, αγάπη προς το έθνος. Από την άλλη πλευρά, μπορεί καμιά φορά ή τις περισσότερες φορές τα συλλαλητήρια να τα εκμεταλλεύονται άλλες παρατάξεις. Δεν είναι λοιπόν οι κραυγές οι οποίες σώζουν το πράγμα, αλλά οι ορθοί χειρισμοί του ζητήματος. Μην ξεχνάμε ότι το λεγόμενο μακεδονικό και στην ουσία σκοπιανό πρόβλημα είναι από τα σημαντικότερα και δυσκολότερα προβλήματα της ιστορίας μας και όχι μόνο της σημερινής συγκυρίας. Δεν είναι τόσο απλό, διότι δημιουργήθηκε από κάποιο προβατορικό αμάρτημα, που είναι δηλαδή η ανοχή και η αδιαφορία πολλές φορές των ελληνικών κυβερνήσεων επί δεκαετίες.
Δεν είναι λοιπόν σημερινό το πρόβλημα. Είναι σαν τους στάβλους του Αυγείου που καλείται κάποιος Ηρακλής να κάνει τον άθλο του για να λύσει το πρόβλημα. Επίσης είναι από την άλλη πλευρά εγκληματικό το λάθος εκείνων οι οποίοι μας λένε ότι και πρώην πολιτικοί και σημερινοί, ακόμη και οι σατιρογράφοι, είναι ένα μικρό κρατήριο τα Σκόπια. Δεν έχουν την δύναμη δηλαδή να συλλάβουν την ουσία του προβλήματος. Ξέρετε, θα το πω με ένα παράδειγμα. Μπορεί να γαβγίζει ένα σκυλάκι και να μας απειλεί και εμείς γελάμε, διότι είναι ένα μικρό σκυλί, ένα μικρό σκυλάκι. Τα μαντρόσκυλα που είναι πίσω από αυτό το σκυλάκι έχουν σημασία. Και εδώ είναι οι δυνάμεις εκείνες που φήμωσαν κυριολεκτικά και συνέτειναν στο να παραλύσουν οι πολιτικές μας δυνάμεις για να μην δυσαρεστήσουμε τους προστάτες μας, τους κυριάρχους δηλαδή του κόσμου, και να εξυπηρετήσουμε την πολιτική τους. Έτσι λοιπόν οι Σκοπιανοί, κυρίως από το 1944 αλλά και από παλαιότερα, ανατράπηκαν αυτές οι γενναίες σε ένα μεγάλο ψέμα και σε συνδυασμό με αλυτρωτισμό, αλυτρωτικές τάσεις. Αυτό το η πορεία προς τη Θεσσαλονίκη, το άνοιγμα κλπ. Δεν σβήνει εύκολα. Είναι ένα δύσκολο πρόβλημα. Αυτό σημαίνει ότι θα αρνηθούμε το όνομα Μακεδονία. Δικό μας είναι το όνομα. Η Μακεδονία είναι ελληνική, ελάφρυστη, και η Μακεδονία έλεγε τον πρώτο αιώνα μετά Χριστόν ο Στράβων. Επομένως, αυτό είναι γνωστότατο ότι είναι ελληνική. Εάν οι ιστορικές συγκυρίες συνέτειναν στο να έχουμε τρία κομμάτια της Μακεδονίας σήμερα, αυτό δεν επιτρέπει κατ' ουδέναν τρόπο σε κάποιον να σφετεριστεί το ελληνικότατο όνομα και την ελληνικότατη περιοχή κατ' επέκταση που είναι η Μακεδονία. Υπάρχουν όμως, θα μου επιτρέψετε να πω, δυσκολίες εσωτερικές σε εμάς. Ναι, ναι. Ναι, πείτε μου. Με ακούτε? Ναι, ναι, ναι. Τα δίνουμε όλα από την αρχή. Αυτό φαίνεται ότι κάνουμε. Λείπει ο γνήσιος πατριωτισμός. Επομένως, μπορεί για ένα συλλαλητήριο να είναι η εκτόνωση του πράγματος, δεν είναι με εναντίον των συλλαλητήριων και γιατί να μην γίνουν. Αλλά μην νομίζουμε ότι κάνοντας ένα συλλαλητήριο λύνουμε το πρόβλημα. Διότι χρειάζεται γνήσιος πατριωτισμός και σκληρή διαπραγμάτευση εκ μέρους της πολιτικής μας ηγεσίας, αλλά και ενότητα. Ενότητα μεταξύ κυβερνήσεως και αντιπολιτεύσεως σε όλο το φάσμα της. Όλος ο κόσμος έχει δεχτεί το όνομα. Πώς θα αλλάξει αυτή η στάση? Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δεν λέω να μην αλλάξει, μακάρι να αλλάξει αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε πια διαπραγματευτική δύναμη. Είμαστε οικονομικά σε αυτή την αστεία κατάσταση στην οποία βρισκόμεθα. Εξαρτώμεθα από το 1830, είμαστε ένα προτεκτοράτο. Στα κείμενά μου το ονομάζω νομαρχία. Ούτε επαρχία. Είμαστε νομαρχία. Μάλιστα. Των μεγάλων δυνάμεων του κόσμου και της Ευρώπης. Πόσο πατριώτες μετά είναι η πολιτική μας? Αυτό το οποίο προβλέπω είναι η υποχώρηση. Και εδώ ακριβώς εξυπηρετεί το να μην γίνω συλλαλητήρια. Κάποιοι δεν τα θέλουν, για να ασκήσουν μια πολιτική η οποία θα είναι εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών προδοτική απέναντι στο όνομά μας που λέγεται Μακεδονία. Αυτό συνιστά και επικείμενο διαμελισμό της χώρας μας, έτσι? Ήδη αυτό έχει τονιστεί πολλές φορές, δεν έχουμε ώρα τώρα να αναπτύξουμε το θέμα. Εγώ ιστορικός είμαι, το ψωμί μου το βγάζω ως ερευνητής της ιστορίας. Επομένως αυτά είναι όλα δεδομένα. Η Ελλάδα πρέπει να διαμελιστεί. Ο Ντεμιρέλ το 1954, αν θυμάμαι καλά, έδειξε σε κάποιον ξένο μεγάλο διπλωμάτη από την Εσμύρνη κάπου εκεί, έδειξε τα νησιά της Ελλάδος και έλεγε αυτά όλα είναι τουρκικά και μας τα πήρε η Ελλάδα. Δηλαδή δεν είναι μόνο η έλλειψη η γνώσεως της ιστορίας, η οποία υποθάλπεται και από την δική μας άγνοια της ιστορίας και την έλλειψη γνησίου πατριωτισμού, αλλά είναι από την άλλη πλευρά και μια πολιτική η οποία καλείται, την οποία καλούμεθα να την εξυπηρετήσουμε με τις θυσίες πάνω στην ίδια τη σάρκα μας, στο ιστορικό μας σώμα που λέγεται Ελλάδα. Μάλιστα. Μία ακόμα ερώτηση ήθελα να σας κάνω, πατέρα Γεώργια, αφορά την στάση της κυβέρνησης τα τελευταία έτη απέναντι στην Εκκλησία, το οποίο σημαίνει για μένα, έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι, και να μου πείτε αν είναι έτσι αυτό, ότι δηλαδή σιγά σιγά προσπαθεί η κυβέρνηση
να κόψει τον αραγή δεσμό ανάμεσα στην Εκκλησία και στον πιστό. Αυτός είναι ο χωρισμός Εκκλησίας-Πολιτείας. Ο χωρισμός αυτό σημαίνει κατά τα δυτικά πρότυπα, μην ξεχνάμε ότι και ο μαρξισμός δύση είναι. Δεν δημιουργήθηκε στην Ορθόδοξη Ανατολή, αλλά αυτό είναι τεράστιο θέμα. Λοιπόν, κατά τα δυτικά πρότυπα, ο χωρισμός σημαίνει σε μια εντονότερη έκφρασή του, σκληρότερη θα έλεγα, είναι η φήμωση του εκκλησιαστικού χώρου, όχι των παπάδων. Η φήμωση δηλαδή της Ορθοδοξίας, της Ορθοδόξου πίστεως. Οι Ορθόδοξοι να μην έχουμε την δυνατότητα ως Έλληνες πολιτές να καταθέσουμε την άποψή μας. Γι' αυτό λέγεται χωρισμός. Είναι ο δυνηρός και σκληρός χωρισμός και όχι απλώς η διακριτή ρόλη. Ξέρετε, η διακριτή ρόλη, υπάρχουν νομοθετημένοι στην Ελλάδα με τον νόμο 590 του 1977. Μάλιστα. Τα πόρια του συντάγματος του 1975 που δεν έχει καταργηθεί τουλάχιστον σε αυτό το σημείο. Ποιοι είναι οι διακριτοί ρόλοι? Κάθε οργανισμό έχει την δραστηριότητά του σε ένα ορισμένο χώρο και σε τέσσερις χώρους συναντώμεθα και δίνω με τα χέρια με την πολιτεία ως Έλληνες πολίτες από τον Αρχιεπίσκοπο μέχρι τον τελευταίο κληρικό που είμαι εγώ για να βοηθήσουμε αυτό το έθνος και αυτό το κράτος. Είναι ο χώρος της οικογένειας, ο χώρος της παιδείας, μάλιστα, ο χώρος της κοινωνικής παρουσίας και ο στρατός. Σε αυτά τα σημεία συναντώμεθα, όχι με την τάση επιβολής του εκκλησιαστικού χώρου ή του ράσου ή στην πολιτεία, είναι διακριτή η ρόλη. Αλλά έχουμε και εμείς ως Έλληνες πολίτες, μιλώ για τον εαυτό μου αυτή τη στιγμή γιατί έχω το μεγάλο παράπονο, λέει να πάψουν οι κληρικοί να μιλούν, λένε η εκκλησία αυτή, αλλά αυτό εννοούν. Ναι, ναι. Δεν είμαι Έλλην πολίτης, δεν υπήρξα τόσα χρόνια, δεκάδες χρόνια καθηγητής πανεπιστημίου, δεν υπηρέτησα την πατρίδα, δεν θα έχω λοιπόν το δικαίωμα να καταθέσω την άποψή μου. Εκείνοι που εκτελούν και εφαρμόζουν είναι βέβαια οι πολιτικοί. Θέλουν λοιπόν να φημώσουν τον εκκλησιαστικό χώρο για να στερηθεί ο λαός μια δύναμη πατρική και μητρική και την δυνατότητα να αποφασίζει κατά τον αυθεντικότερο τρόπο για την πατρίδα. Μάλιστα. Γέροντα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, ρεσιμότατε. Πολύτιμα τα όσα μας είπατε. Ελπίζουμε να αντλήσει ο κόσμος αισιοδοξία από το λόγο σου, από το λόγο σας, αν και αυτά τα οποία είπατε δεν είναι αισιόδοξα. Όχι, δεν είναι, αλλά μπορούμε να τα κάνουμε πιο αισιόδοξα από ό,τι είναι σήμερα. Με την αγωνιστικότητά μας και την ενότητα για τα μεγάλα θέματα, το Σύνταγμα μας ορίζει δημοψηφίσματα. Γιατί δεν γίνεται λοιπόν ο λαός να αποφασίσει με ένα καθαρό δημοψήφισμα σωστά ποια πορεία πρέπει να ακολουθήσουμε? Γιατί δεν γίνεται? Σωστά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Ήταν τιμητική η εμφάνισή σας. Μας τιμά ιδιαίτερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Αυτά, φίλες και φίλοι, από τον δεσιμότατο τον πατέρα Γεώργιο Μεταλλινό. Τέτοια άτομα πρέπει να μιλάνε και να βγαίνουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εμείς φροντίζουμε να έχουμε τέτοιες φωνές εδώ, όπως και η επόμενη φωνή που θα έχουμε σε λίγο κοντά μας. Μετά από το σύντομο μουσικό διάλειμμα λίγων λεπτών θα είμαστε μαζί εδώ κοντά με τον στρατηγό εν αποστρατεία Γεώργιο Αϊφαντή. Φίλες και φίλοι, γεια σας και πάλι εδώ είμαστε στον Ερευνητικό Οργανισμό Ελλήνων. Ο Μάκης Βραχιολίδης είμαι και η εκπομπή Ανεξάρτητος Παρατηρητής. Έχω κοντά μου τον στρατηγό εν αποστρατεία Γεώργιο Αϊφαντή και δεν είναι τυχαία η παρουσία του εδώ, διότι αυτά τα οποία έχει πει πριν από μερικά χρόνια θα δούμε και βλέπουμε σιγά σιγά να υλοποιούνται. Είναι σχεδόν προφητικά τα όσα έχει πει ο κύριος Αϊφαντής. Γεια σας, κύριε Αϊφαντή. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση με προφητείες. Βεβαίως είναι όλα σωστά αυτά τα οποία είπα, διότι το 1980 γνωρίστηκα με ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της Intelligence Service, των μυστικών αγγλικών υπηρεσιών. Και επειδή γίναμε φίλοι, μου ενεπιστεύθη το σχέδιο το οποίο είχαν φτιάξει
και υπεγράφει το 1976 την Επιτροπή των Λόρδων για τα ερχόμενα 90 χρόνια. Και εκείνα ερμήνευα και έλεγα στα βιβλία μου και στις διαλέξεις μου. Επομένως, αυτά που άκουσες τότε δημιουργούνται σήμερα, αλλά εγώ τα εγνώριζα όχι ως προφήτης, από το σχέδιο το πραγματικό το οποίο θα υλοποιήσουν οι κοσμοκράτορες. Υπάρχει ένα σχέδιο δηλαδή 40 και πλέον ετών, το οποίο αρχίζει και υλοποιείται τώρα. Άρχισε από τότε, αλλά δεν φαινότανε που πήγαινε. Τώρα όμως φαίνεται που ακριβώς πηγαίνει στην παγκοσμιοποίηση και στη διάλυση των μεγάλων κρατών σε μικρότερα. Φίλες και φίλοι, θα ήθελα την υπομονή σας για 2 και 38 λεπτά, 2 λεπτά και 38 δευτερόλεπτα, να ακούσουμε ένα σχετικό ρεπορτάζ το οποίο έκανε η Σοφία Παπαϊωάννου με τον Sky πριν από λίγες ημέρες και να δείτε τι διδάσκονται σήμερα οι Σκοπιανοί σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο για το τι είναι για αυτούς η Μακεδονία και πού φτάνουν τα σύνορα της Μακεδονίας. Και πάμε εμείς να κάνουμε διαπραγμάτευση χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη αυτές τις αλυτρωτικές τάσεις που έχουν τα Σκόπια και δεν τις έχουν εγκαταλείψει. Ας ακούσουμε το μικρό αυτό απόσπασμα, παρακαλώ πολύ. Παπά Ιωάννου, να συζητήσουμε γι' αυτό. Υπάρχουν πληροφορίες και για την απόφαση της Χάγης αύριο, αλλά εσύ έχεις πάει στα Σκόπια και έχεις καταγράψει σε ένα συγκλονιστικό ρεπορτάζ. Ακόμα και τα παιδιά στα σχολεία, τι λένε, πώς βλέπουν αυτό το θέμα της διαμάχης με την Ελλάδα, Ναι, είναι ένα πολύ σημαντικό βίντεο και το λέω ότι είναι σημαντικό γιατί όταν γινόταν όλη η διαδικασία στο δικαστήριο της Χάγης, το Υπουργείο Εξωτερικών μας ζήτησε να του δώσω μια κόπια από αυτό το βίντεο που δείχνει τα παιδιά στα σχολεία τι μαθαίνουν για την Ελλάδα και για τη χώρα τους και επίσης δείχνει κάποιους χάρτες που είναι αναρτημένοι ακόμα και μέσα στις σχολικές τάξεις. Αυτό το βίντεο λοιπόν αξίζει να το δούμε και μετά από να το σχολιάσουμε. Ωραία. Αφού εδώ στη χώρα μας βρισκόταν ένα μέρος της αρχαίας Μακεδονίας, τότε αποτελεί την πολιτιστική μας κληρονομιά. Μακεδόνες λέγονταν εκείνοι, Μακεδόνες λεγόμαστε κι εμείς, πιστεύουν οι Σκοπιανοί. Αυτό εξάλλου διδάσκονται σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, από το Δημοτικό μέχρι το Πανεπιστήμιο των Σκοπίων, που φέρει μάλιστα το όνομα των δύο Ιεραποστόλων που γεννήθηκαν στη Θεσσαλονίκη, του Κύριλλου και Μεθόδιου. Επισκεφτήκαμε ένα τυχαίο γυμνάσιο της πόλης μια μέρα, χωρίς να ειδοποιήσουμε τις επίσημες αρχές και να ζητήσαμε την τάξη που διδασκόταν η γεωγραφία. Η δασκάλα σήκωσε στο πίνακα δύο μαθητές για να μας δείξουν πού βρίσκονται τα σύνορα της χώρας τους. Όμως πάνω από τον καινούριο χάρτη ανάμεσα σε σκοπιανούς ήρωες βρίσκεται αναρτημένος ο χάρτης της Μεγάλης Μακεδονίας. Ο χάρτης περιλαμβάνει όλη την ελληνική Μακεδονία, την Καβάλα, τις Σέρες, τον Όλυμπο και τμήμα της Βουλγαρίας. Στο τέλος του μαθήματος, ρωτήσαμε τους ίδιους μαθητές που μας έδειχναν πριν το χάρτη πού τελειώνει η χώρα τους. Where do you think that Macedonia, your country, ends territorially? Well, I think that at the Mountain Olympic and the Halkidik, also the west side of the west part of Bulgaria. I think that is till Larissa. Your country, you believe, ends in Larissa? Yes. We'd like to see Macedonia like this again, but I don't think it's possible that. We don't think it's right that those territories, it was taken away from us. Ευχαριστώ τον Μίλτο Σταμούλη, τον ηχολήπτη της εκπομπής. Επειδή το βίντεο αυτό είχε υπότιτλους, θα σας πω εν ολίγης ότι η δημοσιογράφος η Σοφία Παπαϊωάννου ρωτάει μαθητές, ρωτάει και την καθηγήτρια. Οι μαθητές λοιπόν απαντάνε, ένας μαθητής λέει ότι τα σύνορα των Σκοπίων, της δικής τους λέει Μακεδονίας, σε 10 εισαγωγικά τη βάζουμε εμείς τη λέξη, φτάνει μέχρι τον Όλυμπο τα σύνορά τους. Μια άλλη μαθήτρια λέει μέχρι τη Λάρισα. Άλλη λέει ότι είναι άδικο που μας πήρανε εμάς τις περιοχές μας και ότι θα θέλαμε να είχαμε ενιαία την Μακεδονία. Και βγαίνει και η καθηγήτρια και δηλώνει ότι εμείς πρέπει να τα διδάσκουμε αυτά στα παιδιά μας και στους μαθητές μας για να μάθουν την ιστορία τους. Και ότι το μακεδονικό έθνος είναι ενιαίο, λέει η καθηγήτρια,
και αυτή η Μακεδονία που βρίσκεται σε εμάς εδώ και η Μακεδονία που βρίσκεται κάτω στην Ελλάδα που μας την έχουν πάρει οι Έλληνες. Αυτά τα φρικιαστικά πράγματα διδάσκονται, φίλες και φίλοι, και αυτά δεν τα λέει καμία κυβέρνηση που διαπραγματεύεται, υποτίθεται με το Matthew Nimitz σήμερα να υποδεικνύει ότι θα λάβουν το όνομα Μακεδονία. Και τα λέω αυτά διότι ο κύριος Αϊφαντής είχε δώσει σε μένα συνέντευξη τον Αύγουστο του 2013, η οποία έλεγε τότε ότι η Ελλάδα θα περιοριστεί σε μια έκταση από τον Όλυμπο μέχρι την Πελοπόννησο και τα νησιά του Αιγαίου. Άρα, κύριε Αϊφαντή, πείτε μας για να τα ακούσει και οι ακροατές μας, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί, και να το μεταδώσουμε και μετά στο διαδίκτυο με το YouTube, τι σχέδιο είναι αυτό που λέει ότι η Ελλάδα θα τεμαχιστεί. Για πείτε το σας παρακαλώ. Το 1938 με 40 γνωρίστηκα με έναν υψηλόβαθμο πράκτορα της Αγγλίας. Να πούμε ότι είσαστε ένας έφηβος 92 ετών. Ναι, έτσι. Σε λίγες μέρες 93. Να είστε γερός. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Το σχέδιο αυτό το οποίο υπέγραψε η Επιτροπή των Λόρδων του Λονδίνου που είχε συγκροτηθεί το 1960, το παρουσίασε το 1970 στο αρχηγείο του Σιωνιστικού Ιερατείου για 90 χρόνια. Και μέσα στο βασικά σχέδια που έχει το σχέδιο αυτό είναι να τεμαχιστούν όλα τα κράτη σε μικρά, μηδενός εξαιρουμένου. Και έχει πώς θα αρχίσει ο τεμαχισμός των κρατών. Της Ιουγκοσλαβίας, μετά της Ελλάδος, της Τουρκίας, της Ιταλίας. Γι' αυτό θα δείτε στην Ιταλία έχουν δημιουργηθεί κόμματα. Η Λέντα του Βορρά που θέλει ανεξάρτητη, η Νεάπολης που θέλει την Νότια Ιταλία ανεξάρτητη κλπ. Είδα δε το χάρτη με διάφορα χρώματα. Την Ιταλία την έχει 4 κράτη με διάφορα χρώματα. Δηλαδή το Βορρά το έχει και με κάθετη γραμμή στο μέσον, ανατολικό και δεξιό και δυτικό. 2 κράτη. Ένα της Ρώμης 3 και ένα της Νεαπόλεως 4. Λοιπόν, την Ισπανία άρχισαν ήδη να ζητάει ορισμένη ανεξαρτησία. Δεν ζητάνε κάτοικοι της Ισπανίας ανεξαρτησία. Οι πράκτορες του κατεστημένου καλλιεργούν την ανεξαρτησία των διαφορών κρατών στα διάφορα κράτη. Και στην Ισπανία. Δηλαδή τώρα εδώ στην Ελλάδα τι πρόκειται να γίνει? Έχουμε την Ελλάδα να κόβεται και να δίνεται η Μακεδονία στα Σκόπια, η Θράκη, στην Τουρκία? Τα Σκόπια θα τα κατεβάσουν με το σχέδιο μέχρι τον Όλυμπο και τη Χαλκιδική. Τη Θράκη τη δίνουν σε ένα κράτος που εγώ είπα από τότε και τώρα άρχισαν σιγά σιγά να το λένε και μερικά από τις εφημερίδες. Λοιπόν, παγκόσμια. Το κράτος της Κωνσταντινοπόλεως, το οποίο θα βάλουν την διοίκηση της παγκοσμιοποιήσεως. Η πρωτεύουσα η παγκοσμιοποίηση όταν γίνει θα έχει την Κωνσταντινούπολη. Με έκταση την Βουλγαρική Θράκη, την Ελληνική Θράκη, την Τουρκική και μέσα μέχρι το Σαγκάριο ποταμό. Και ρωτάω τον συνομιλητή μου, τον υψηλόβαθμο πράκτορα της Intelligence Service, σήμερα τότε στην Κωνσταντινούπολη ήταν 9 εκατομμύρια. Είναι 9 εκατομμύρια Τούρκοι. Πώς θα πάτε εσείς και θα διοικήσετε? Χαμογέλασε και λέει: αυτή τη στιγμή έχουμε 3,5 εκατομμύρια οργανωμένους αλεβίτας. Μόλις κάνουμε πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη, αυτοί θα ορκιστούν άπαντες χριστιανοί. Και θα τους δώσουμε όπλα να χτυπάνε τους Τούρκους στους δρόμους που βρίσκουν, να αναγκαστούν να φύγουν. Και αν δεν μπορέσουν να το πετύχουν αυτοί, θα φέρουμε τη λεγεώνα των ξένων με τουρκικά ρούχα. Μάλιστα. Αυτό είναι το σχέδιο. Λοιπόν, για πείτε μου κάτι άλλο τώρα, επειδή το θέμα που καίει αυτή τη στιγμή τον ελληνικό λαό είναι το σκοπιανό. Ναι, τώρα εδώ έρχομαι. Θέλω να επικεντρωθούμε λιγάκι σε αυτό, ναι, και να αφήσουμε λίγο περισσότερο προς τα πίσω αυτά τα οποία πρόκειται να γίνουν σύμφωνα με αυτά τα οποία έχετε πει, ναι, λίγο αργότερα. Ναι. Για πείτε μου. Λοιπόν, Σκόπια στην αρχαία εποχή ονομαζόταν Δαρδανία. Και ήταν άγριοι και ακάθαρτοι. Και μάλιστα οι Έλληνες, άμα θέλανε να προσβάλλουν τότε έναν και να πούν ότι είναι ακάθαρτος, λέγανε «Τρεις του βίου λέλωτε ως φερδαρδανός. Τρεις φορές τη ζωή σου λούζεσαι όπως η Δαρδανή».
δεν καταδέχτηκαν ποτέ να πάνε Έλληνες στην περιοχή των Σκοπίων. Δεν κατοικήθηκε ποτέ από Έλληνες, δεν έστειλε ποτέ στρατό ο Φίλιππος να καταλάβει τα Σκόπια. Ντρέπονται και έπρεπε να τα ξέρουν ιστορικά οι δικοί μας, αλλά είναι και αυτοί διορισμένοι από το μεγάλο αδερφό. Όλοι οι πολιτικοί. Και γι' αυτό δεν μιλάνε όχι μόνο αυτοί που κυβερνάνε, αλλά και οι αντιπολίτες λέει την αλήθεια. Και άκουε μια σοβαρή απόδειξη, την οποία δεν επικαλούνται η πολιτική μας, ούτε η ιστορική μας. Λοιπόν, ο μεγάλος Κωνσταντίνος, όπως ξέρετε που ίδρυσε το Βυζάντιο και τα λοιπά, ο Ιουλιανός και ο Ιουστινιανός είναι Σκοπιανοί. Ο πατέρας του μεγάλου, όλοι αυτοί γεννήθηκαν σε χωριά τα οποία είναι λίγα χιλιόμετρα από τα Σκόπια, γύρω από τα Σκόπια και οι τρεις. Λοιπόν, τώρα, όλες οι ιστορίες του κόσμου, όχι οι ελληνικές, του κόσμου, όλου του κόσμου, τους ονομάζουν Ιλυριούς. Αν ήταν Μακεδόνες, δεν θα τους λέγανε κάποιος Μακεδόνες. Για όνομα του Θεού, δεν υπήρχαν Μακεδόνες στα Σκόπια ποτέ. Οι Έλληνες δεν πήγαιναν γιατί τους βρωμούσανε, τους συχαινότανε τους Δαρδανούς. Και δεν πήγαιναν εκεί. Πού εκτείνεται η Μακεδονία, για να μάθουν οι Έλληνες πού εκτείνεται η Μακεδονία και να μην μας κοροϊδεύουν. Από το υψίπεδο της Φλωρίνης εκτείνεται εκεί που τελειώνουν το υψίπεδο της Φλωρίνης από αριστερά, στα στενά τα οποία είναι πάνω από το Περλεπέ. Και από την κοιλάδα του Αξιού στο Δημήρ Καπού, τα στενά του Δημήρ Καπού. Από εκεί και πάνω το Δημήρ Καπού δεν πέρασαν ποτέ οι Έλληνες. Πρέπει να ντρέπονται όσοι λένε τους Σκοπιανούς και λοιπά. Και θα δεις ότι σε μία μελέτη την οποία δημοσιεύω αύριο στις εφημερίδες κάνω τρεις προτάσεις. Η μία πρόταση είναι έπρεπε οι ελληνικές κυβερνήσεις να ζητήσουν από τον ΟΗΕ να ορίσει επιτροπή επιστημόνων να ελέγξει το DNA των κατοίκων των Σκοπιανών. Διότι σαν γίνει εξέταση το DNA, Μακεδόνες, από το κάθε αυτού Μακεδόνες και κάθε αυτού Έλληνες, υπάρχουν 1,5% σε όλο το κράτος των Σκοπίων. Υπάρχουν όμως 5-6% Πόντιοι. Ποιοι είναι οι Πόντιοι και πώς πήγαν εκεί? Στον πόλεμο που είχαν μεταξύ μας και σκοτωνόμασταν το 46 με 49, έφυγαν οι κάτοικοι της Φλωρίνης και του νομού Φλωρίνης και του νομού Πέλης, της Εδέσης δηλαδή, του νομού της Εδέσης, οι οποίοι είχαν κάνει εγκλήματα με το σύμμορο το πόλεμο και έφυγαν και πήγανε στα Σκόπια. Αυτούς έχουν εκεί ως Έλληνες, Μακεδόνες και Καμαρώνων ότι είναι εκεί. Και μάλιστα και αυτός που ήταν πριν πρωθυπουργός είναι από το χωριό Αχλάδα της Φλωρίνης και είναι και αυτός Πόντιος. Όλοι αυτοί είναι Πόντιοι στην ουσία. Μάλιστα. Και αν πάρουμε και τους Πόντιους, γιατί και οι Πόντιοι Έλληνες είναι, και Έλληνες, τους Πόντιους 5% και 1,5%, πάμε στα 6-7, βαριά 8%. Δεν υπάρχουν παραπάνω Έλληνες. Και πόσοι είναι οι άλλοι? Η μεν Αλβανοί, παρακαλώ, είναι 44 με 48%. Τόσο πολύ είναι? Τόσοι είναι οι Αλβανοί. Λοιπόν, κοντεύουν στο 50%. Μέχρι 48%. Λοιπόν, οι άλλοι είναι οι Βούλγαροι. Οι Βούλγαροι είναι 26 με 30%. Οι Σλάβοι είναι 15 με 20. Και οι Έλληνες είναι 5 με 8%. Λοιπόν, κύριε Αϊφαντή, θα ήθελα να μου πείτε το εξής. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια ελληνική κυβέρνηση η οποία υποτίθεται διαπραγματεύεται. Υποτίθεται ότι έχει συνάντηση με τον κύριο Νίμιτς και με τον ομόλογο του κυρίου Κοτζιά για το όνομα το οποίο θα δοθεί. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε και τον κύριο Καμένο, ο οποίος λέει «Όχι, δεν ενδίδω». Και θα δώσουμε το όνομα Βαρντάρσκα στα Σκόπια. Θέλω λοιπόν να μου πείτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, πώς κρίνετε εσείς την στάση της σημερινής κυβέρνησης απέναντι στο Σκοπιανό, απέναντι στο πρόβλημα το οποίο υφίσταται και αν θεωρείτε ότι είναι εξάρτημα αυτού του ευρύτερου σχεδίου για τον διαμελισμό της Ελλάδος. Δηλαδή τόσο ο κύριος Τσίπρας όσο και ο κύριος Καμένος και ενδεχομένως και τα άλλα κόμματα που συμφωνούν στη διπλή ονομασία για τα Σκόπια με το όνομα Μακεδονία. Μιλάς με τον άνθρωπο ο οποίος εδώ και 30 χρόνια, δηλαδή από το 80 και άρχισα λίγο μετά, κατά το 85-90 άρχισα, λοιπόν ασχολούμαι να ξυπνήσω τους Έλληνες και να τους δείξω ότι μας έχουν για πλήρη καταστροφή.
Τότε έγραψα εγώ ότι προβλέπουν να φέρουν στην Ελλάδα 12 εκατομμύρια αλλοδαπούς για να υποχρεώσουν τους Έλληνες να φτωχύνουν και να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν το μέρος του και να φύγουν στο εξωτερικό. Θα δώσουν τα κτήματα για να καλλιεργούν δήθεν οι αλλοδαποί, θα τους αφήσουν 20-30 χρόνια και μετά θα διώκουν τους αλλοδαπούς, θα πάρουν αυτοί. Θέλουν την γη της Ελλάδος, γη και είδωρ ζητάν οι κοσμοκράτορες από την Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο ορυκτό πλούτο του κόσμου. Εάν πάρει κανείς το βιβλίο μου Αρισταρχία και διαβάσει το τι πλούτο έχουμε σε ορυκτά, θα μείνει έκπληκτος. Έχουν κρύψει πρώτα-πρώτα ότι η Θεσσαλία και ο νομός Γραβενών κάθονται απάνω σε φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Και δεν έχουν βάθος πάνω από 300 μέτρα. Έχουν γίνει γεωτρήσεις 79 με 80, τις οποίες εγώ παρακολούθησα σαν στρατηγός. Και γι' αυτό δεν τολμάνε να διαψεύσουν τα βιβλία μου, ούτε πολιτικοί ούτε δημοσιογράφοι. Διότι υπάρχει η έκθεση της Επιτροπής που έκανε τότε τις γεωτρήσεις 2 χρόνια. Άρχισαν από τις Σοφάδες και έφτασαν κάτω από τη Σαμαρίνα στο Ρέμα. Και εκεί σταμάτησε το κοίτασμα. Θα μπορούσαμε από τότε, και ρώτησα τον Γκόλμερ μια μέρα που πίναμε καφέ, κύριε καθηγητά, από το 1980 μέχρι σήμερα, εάν βάζαμε μπρος να βγάλουμε τα πετρέλαια της Θεσσαλίας που δεν είναι βαθιά και μπορούμε και με τουλούμπες να τα βγάλουμε, να μην φέρουμε μηχανήματα, θα είχαμε την Ελλάδα ανώτερη από τις αραβικές χώρες. Γέλασε, μου λέει, κυρία Ιφαντή, δεν γνωρίζετε κάτι. Γι' αυτό σας ρωτάω, κύριε καθηγητά, να μου πείτε εσείς που γνωρίζετε. Εάν μια κυβέρνηση αποφασίσει να βγάλει τα πετρέλαια της Θεσσαλίας σήμερα, θα τελειώσει για να τα έρθουν στην επιφάνεια μετά 20 χρόνια. Δεν θα είναι αυτή η κυβέρνηση, θα είναι η άλλη, και γι' αυτό καμία δεν θέλει να βάλει μπρος. Γέλασα μέσα μου και λέω, έτσι κοροϊδεύετε τους Έλληνες. Και δεν του είπα τίποτα. Του λέω, ναι, καλά, δεν το ξέρα αυτό. Λοιπόν, έχουμε άλλας μεταλλικό. Για τον Τσίπρα και τον Καμένο θέλω να μου πείτε, που σας ρώτησα και συγκεκριμένα. Ναι, αλλά πιστεύετε ότι παίζουν παιχνίδι τέτοιο ακριβώς προδοτικό σε βάρος της πατρίδας για να την τεμαχίσουν την πατρίδα? Δεν πιστεύω ότι ο Τσίπρας και ο Καμένος παίζουν προδοτικό παιχνίδι, αλλά άπαντες οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων της Βουλής, πλην του τελευταίου που είχε, πώς τον λέγουμε, στη Βουλή. Του Κουκουέ εννοείται? Όχι βρε, τώρα ο καινούριος που μπήκε στη Βουλή. Ο Λεβέντης. Πλην του Λεβέντη. Μάλιστα. Και επειδή ο Λεβέντης πήρε λίγο στάση πατριωτική στο θέμα το μακεδονικό, το σκοπιανό, βάλαν αμέσως μια βουλευτήρα και έφυγε. Ακολουθούν το σύστημα που ακολουθούν με τον Καρατζαφέρη. Όταν δεν ψήφισε το δεύτερο μνημόνιο, σε μια εβδομάδα, 10 μέρες, του διέλυσαν το κόμμα του και δεν τον άφησαν να ξαναμπεί στη Βουλή. Για να καταλαβαίνουν όλοι οι αρχηγοί των κομμάτων ότι εάν δεν εκτελέσουν τις εντελέσεις του μεγάλου αδερφού, θα διαλύσουν το κόμμα τους αμέσως. Μάλιστα. Και τώρα έχει σειρά να διαλύσουν το κόμμα του Καμένου. Θα το διαλύσουν, να είσαι σίγουρο. Από την ώρα που. Του Καμένου, του κ. Λεβέντη. Του Λεβέντη. Ναι. Του Λεβέντη. Ναι. Θα το διαλύσουν λοιπόν το κόμμα του Λεβέντη, διότι πήρε αρνητική θέση στο θέμα το Σκοπιανό, της Μακεδονίας. Λοιπόν, αυτά είναι σε γενικές γραμμές για να γνωρίζουν οι Έλληνες. Τα γράφω στα βιβλία μου 30 χρόνια. Έχω παράπονο που δεν τα έδωσαν τη σημασία την οποία έπρεπε να δώσουν, διότι εγώ γράφω και σε ένα βιβλίο ότι δεν είναι δικές μου εκτιμήσεις, είναι πληροφορίες από σχέδιο το οποίο εγώ είδα με τα μάτια μου. Σχέδιο κοσμοκρατόρων, κοσμοκρατορικό. Τώρα πώς ήρθε στα χέρια μου? Ήρθε. Λοιπόν, τι να κάνω? Λοιπόν, να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι ο κύριος Αϊφαντής, ο στρατηγός εν αποστρατεία, είναι πολυγραφότατος, έχει πραγματικά γράψει αρκετά βιβλία και συνεχίζει και γράφει, και δεν είπαμε κάτι χαρακτηριστικό, ότι είναι ζωντανός και δραστήριος ως πρόεδρος κόμματος της Εθνεγερσίας. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό σε λίγο. Θα ήθελα την υπομονή σας, φίλες και φίλοι, γιατί έχουμε να πούμε αρκετά ακόμα με τον κύριο Αϊφαντή για φοβερά και τρομερά πράγματα τα οποία έχει πει και τα οποία σιγά σιγά υλοποιούνται και για τους λεθρομετανάστες οι οποίοι κατακλείζουν τη χώρα μας. Θα περάσουμε σε ένα μικρό σύντομο μουσικό διάλειμμα και θα τα πούμε πάλι σε λίγο. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Εδώ είμαστε
στον ερευνητικό οργανισμό Ελλήνων με την εκπομπή Ανεξάρτητος Παρατηρητής. Είμαι ο Μάκης Βραχιολίδης. Ξεκινήσαμε την εκπομπή σήμερα έχοντας για λίγα λεπτά τον πατέρα Γεώργιο Μεταλλινό και τον σημαντικό του λόγο για όσα έχουν συμβεί σε σχέση με την Εκκλησία, της οποίας θέλησαν να φημώσουν το λόγο της, η οποία δεν συμφωνεί καθόλου με τον όρο Μακεδονία στα Σκόπια. Αλλά συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τον στρατηγό εν αποστρατεία, τον Γεώργιο Αϊφαντή, έναν στρατηγό ακμαίο, ζωντανό, γερό, στα 92 του χρόνια, στα 93 του σε λίγες ημέρες, γιατί κλείνει τα 92 του χρόνια, και πολυγραφότατο και επικεφαλής του κόμματος Εθνεγερσία. Έχει γράψει πολλά σημαντικά βιβλία, τα οποία υποτύπων μπορούμε να πούμε ότι θεωρούνται προφητικά. Έχει μιλήσει και για την λαθρομετανάστευση αυτή, η οποία θα έρθει και θα διώξει ουσιαστικά το γένος των Ελλήνων, θα του αντικαταστήσει το γένος των Ελλήνων. Για πείτε μας και ορισμένα πράγματα και για αυτό και για ό,τι ακόμα έχετε να μας πείτε σε σχέση με το σκοπιανό ζήτημα, κύριε Αϊφαντή. Πρώτον, να τονίσω, επειδή το είπατε δύο φορές, κόμμα Εθνεγερσία. Δεν είναι κόμμα η Εθνεγερσία. Κόμμα θα πει κομμάτι. Η Εθνεγερσία είναι πολιτικός φορέας, πολιτική ιδέα. Και μάλιστα διαφέρει από την Επανάσταση. Το 1821 οι Έλληνες δεν έκαναν Επανάσταση, έκαναν Εθνεγερσία. Η Εθνεγερσία σημαίνει όλος ο λαός εγείρεται κατά ενός κατακτητού. Οι Παλαιστίνοι δεν κάνουν Επανάσταση, Εθνεγερσία. Ενώ οι Σύριοι κάνουν Επανάσταση. Οι Αιγύπτιοι κάναν Επανάσταση, ρίξαν εκείνο φεράναν. Στη Λιβύη κάναν Επανάσταση, ρίξανε τον Καντάφη και ανέλαβαν άλλοι. Εκείνη είναι η Επανάσταση. Ενώ οι Παλαιστίνοι κάνουν Εθνεγερσία, όλος ο λαός μαζί, όλα τα κόμματα πες το μαζί, πολεμάν έναν κατακτητή. Το δικό μας είναι η ιδέα πολιτική η οποία έχει ως σκοπό να διώξει τον κατακτητή. Το 1821 οι Έλληνες έδιωξαν τον κατακτητή, το φανερό, τον Τούρκο, μπήκαν όμως υπό την σκιά του κεφαλαίου, με τη δολοφονία του Καποδίστρια. Και δεν ολοκληρώθηκε η Εθνεγερσία του 1821 ποτέ. Και εγώ αγωνίζομαι να ολοκληρώσω την Επανάσταση, την Εθνεγερσία του 1821. Τώρα, θα σου εξηγήσω για το Σκοπιανό. Λίγο, ναι, πείτε μου πρώτα για αυτό που είχατε πει, το προφητικό, ότι οι λαθρομετανάστες, ναι, θα κατακλείσουν την Ελλάδα και ουσιαστικά αυτοί που θα έρθουν εδώ θα αντικαταστήσουν το γένος των Ελλήνων. Αυτό το είδα γραμμένο ακριβώς στο σχέδιο διαμελισμού των κρατών και καταστροφής του ελληνικού γένους. Το ελληνικό γένος, οι σιωνιστές, το έχουν, τι μας αρέσει, τι δεν μας αρέσει, οι σιωνιστές, το έχουν εις πλήρη καταστροφή. Κατέστρεψαν το 1922 τη Μικρά Ασία. Κατέστρεψαν μετά τον ελληνισμό της Αιγύπτου. Μετά βάλανε το Στάλιν και έστειλε τους πόντιους της Ρωσίας στη Σιβηρία 200.000 και δεν γύρισαν παρά ελάχιστοι γέροι και τελείως ανάπηροι και δεν μπορούσαν να εργαστούν. Κατέστρεψαν τον ελληνισμό και τώρα καταστρέφουν τον ελληνισμό της Ελλάδος. Πρέπει να το νιώσουν οι Έλληνες αυτό και όλα αυτά τα σχέδια. Κοροϊδεύουν ο Τσίπρας κλπ. Αυτά είναι για να διαλύσουν τον ελληνισμό ως ελληνισμό. Γι' αυτό ακριβώς θα θέλω να με ακούσετε για το θέμα της Μακεδονίας. Το θέμα της Μακεδονίας λοιπόν ήταν, όπως είπαμε, Δαρδανία. Μετά πήρε το όνομα Μπανοβίνα και μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο τη δώσαν στη Ιουγκοσλαβία και άλλαξαν το όνομα αυτό και τη βάλανε Βαρντάσκα. Έχω και γραμματόσημα τα οποία λέει Βαρντάσκα. Μετά το 1945 έδωσαν εντολή στον Εβραίο Ιωσήφ Μπρος Τίτο και την ονόμασε Μακεδονία για να ολοκληρώσουν το σχέδιο αυτό, το οποίο θα ακούσεις πότε ξεκίνησε. Εδώ θέλω να με προσέξετε κι εσείς και οι Έλληνες όλοι. Ακούστε, αγαπητοί μου Έλληνες, πόσα χρόνια έχουν που καλλιεργούν τη σημερινή κατάσταση. Το 1912 ο Εβραίος Ραβίνος Πέπο της Θεσσαλονίκης, Πέπο Μαλάχ, με αρθρογράφημά του στις εφημερίδες της Ευρώπης, προπαγανδίζει έντονα την ίδρυση του Μακεδονικού κράτος μέχρι του Ολύμπου. Από τότε είναι μέχρι του Ολύμπου προγραμματισμένο το κράτος της Μακεδονίας. Αμέσως μετά
ετάχθησαν υπέρ του μακεδονικού κράτους ο Ουκρανός Εβραίος Κρίστιαν Ρακόφσκι, ως και ο Θεσσαλονικιός Εβραίος δικηγόρος Εμμανουήλ Σαμκαράσο. Το 1918 δημοσίευσαν στο Παρίσι και τα ευρωπαϊκά του κείμενα όλοι οι τότε διάσημοι πατέρες του εβραϊσμού. Το 1923 έγινε το συνέδριο της Κόμεντερν και ζήτησαν εκεί και απεφάσισαν να κάνουν το κράτος της Μακεδονίας. Και μάλιστα συμφώνησαν και οι Έλληνες κομμουνιστές που παρήσαν το. Ο Λένιν το 1924, τρεις μήνες πριν πεθάνει, κάλεσε τους επιτελείς του και τους έδωσε την εξής εντολή: να δημιουργήσετε πάση θυσία μακεδονικών κράτος. Και σήμερα οι Έλληνες πολιτικοί πάση θυσία ακολουθούν την εντολή του Λένιν, κύριοι. Να καταλάβετε οι άνθρωποι του ελληνισμού, να καταλάβετε πού βρισκόμαστε. Αυτή είναι η ιστορία του κράτους αυτού. Και έγινε με το σκοπό αυτόν. Λοιπόν, τώρα θα σας διαβάσω, αγαπητοί μου Έλληνες, ένα απόσπασμα από την εφημερίδα Εστία, το οποίο δημοσίευσε πριν 106 χρόνια. Το δημοσίευσε στις 20 Νοεμβρίου του 1912. Έχουμε 106 χρόνια από τότε. Τι λέει? Λέει ότι το τηλεγράφημα από την Κωνσταντινούπολη του ανταποκριτού των Times μας πληροφορεί ότι υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι η Ισραηλινική προπαγάνδα υπέρ μετατροπής της Θεσσαλονίκης εις αυτόνομον πόλη διεξάγεται αυτές τις ημέρες στην Κωνσταντινούπολη. Πριν 106 χρόνια. Και τώρα μας λένε ότι τώρα βγήκε το κράτος των Σκοπίων. Μα δεν κατοίκησαν ποτέ Έλληνες εκεί, ούτε Μακεδόνες. Ποτέ Μακεδόνες δεν πήγαν. Δεν καταδέχονταν να πάνε σε αυτό το βρώμικο λαό. Φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής, θέλω να εστιάσουμε σε αυτό το θέμα, κύριε Αϊφαντή. Ότι δηλαδή αυτό το οποίο προβλέπουμε είναι ο διαμελισμός της Ελλάδος. Ακριβώς. Δεν το προβλέπουμε εμείς. Έχει προβλεφθεί, από τον καταστατικό χάρτη των παγκοσμιοποιητών. Ακριβώς. Ο διαμελισμός της Ελλάδος, της Μακεδονίας μας. Ακριβώς. Η παράδοσή της στους παγκοσμιοποιητές ουσιαστικά, γιατί μάλλον τα Σκόπια παίζουν το ρόλο της μαριονέτας του τυπικού έτσι, εκεί, μορφώματος, όπου θα καταλάβουν και τη Θεσσαλονίκη, θα πάρουν δηλαδή την Θεσσαλονίκη, θα την κάνουν πρωτεύουσά τους. Όχι μόνο αυτό, αλλά θέλω να αποδείξω στους Έλληνες και να τα πληροφορήσω και το εξής μυστικό, το οποίο δεν γνωρίζουν οι πολλοί. Δεν γνωρίζουν, μερικοί το γνωρίζουν. Στη Θεσσαλονίκη, πριν λίγα χρόνια, τώρα σύντομα, έκαναν επέκταση του σχεδίου πόλεως. Παιδεύονται όλες οι πόλεις της Ελλάδος να επεκτείνουν το σχέδιο πόλεως και δεν τους επιτρέπουν. Στη Θεσσαλονίκη δεν ζήτησε κανείς την επέκταση του δελτίου. Δηλαδή, όταν λέω κανείς, ούτε κάποιος σύλλογος ή κάποια οργάνωση ή κάποιο κόμμα, κανένας. Μόνο στο Δήμαρχος ή ξέρω ποιοι ενήργησαν, οι σκοτεινοί παράγοντες οι οποίοι μας διοικούν. Και έκαναν εκτάσεις ολόκληρες, έβαλαν στο σχέδιο πόλεως. Τα έκαναν οικόπεδα και τα αγόρασαν ξένοι προνομιούχοι, παραλίδες. Και τώρα, τι λένε εκείνοι οι οποίοι πιστεύουν ότι είναι καλά πληροφορημένοι? Ότι αυτοί που τα αγόρασαν είναι όλοι κρυφοεβραίοι του εξωτερικού. Και τι άλλο? Το ότι εφόσον γίνει το κράτος της Μακεδονίας, έχουν έτοιμους να φέρουν στη Θεσσαλονίκη 1.200.000 Εβραίους για να κάνουν το κράτος της Μακεδονίας με πρωτεύουσα τη Θεσσαλονίκη και να κυβερνάν όλη την Νότιο Ανατολική Ευρώπη, δηλαδή τη Βαλκανική Χερσόνησο ολόκληρη, και να την εκμεταλλεύονται οικονομικά. Αυτό δε το έχω διαπιστώσει και το εξής. Πριν ένα χρόνο περίπου, ένας γνωστός μου από τη Θεσσαλονίκη, γιατί εγώ έμενα 42 χρόνια στη Θεσσαλονίκη και έχω φίλους πολλούς, λοιπόν, είχε πάει στην Ιερουσαλήμ. Και όταν γύρισε, το ρώτησα τι νέα μας φέρνει από εκεί. Άστα, μου λέει, στρατηγέ. Εκεί που μιλούσα σε ένα καφενείο με μια παρέα Εβραίων, με ρώτησε ένας από πού είσαι. Και είπα από τη Θεσσαλονίκη. Αλλά και εγώ από εκεί είμαι.
Σάσορε, του λέει, εκεί κατοικείς ή εδώ. Εδώ κατοικώ, αλλά είμαι γραμμένος στη λίστα. Μόλις με ειδοποιήσουν να πάω στη Θεσσαλονίκη. Λέει, και είστε πολλοί. Ού, λέει, πάρα πολλοί είμαστε γραμμένοι και θα πάμε στη Θεσσαλονίκη. Και αν λέει αυτός ο φίλος μου που πήγε στη Ιερουσαλήμ, εάν ρωτήσεις τους Εβραίους, σε μια παρέα είναι κάμια δεκαριά και πεις, ρε παιδιά, ποιος είναι από τη Θεσσαλονίκη, περισσότεροι από ένα θα σηκώσουν τα χέρια και θα σου πούνε από τη Θεσσαλονίκη. Είναι αυτοί που είναι γραμμένοι και να έρθουν στη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι το σχέδιο Έλληνες. Τα άλλα είναι όλα κροϊδία που σας λένε όλοι. Λοιπόν, και χωρίς να σας πω ότι στην παρούσα κυβέρνηση, η οποία ενεργεί να τα κάνει αυτά, οι περισσότεροι είναι Εβραίοι. Και ο Τσίπρας Εβραίος είναι. Και ο Κοντζάς δήλωσε ότι είναι Εβραίος. Λοιπόν, και τόσοι άλλοι, δεν μην πω και άλλα ονόματα. Είναι και άλλοι Εβραίοι, κρυφοεβραίοι. Η μισή κυβέρνηση είναι κρυφοεβραίοι και οι άλλοι είναι μασόνοι, υψηλόβαθμοι. Αυτοί τα κάνουν όλα. Α, και να πω κάτι για τα συλλαλητήρια την Κυριακή. Εγώ έχω βγάλει σαν. Όχι κόμμα. Θα συμμετάσχετε σε συλλαλητήριο, θα συμμετάσχετε. Ακριβώς, θα συμμετάσχω και έχω βγάλει και μία ανακοίνωση στο site. Έχω το site εθνεγερσία.gr. Να το βάλετε οι Έλληνες να δείτε μία ανακοίνωση που κάνουν πρόσκληση των Ελλήνων να παρουσιαστούν όλοι στο συλλαλητήριο που θα γίνει Θεσσαλονίκη και πλατεία Συντάγματος. Παρόλο ότι δεν το γράφω αυτό που θα ακούσεις τώρα, το λέω προφορικά. Θα το πω ίσως αύριο σε μια εκπομπή που θα κάνω και θα τη βάλω στο ίντερνετ το δικό μου, εθνεγερσία.gr. Παρόλο που γνωρίζω ότι είναι καπελωμένο τα συλλαλητήρια και τα δύο. Αυτούς τους οποίους έχει βάλει η Δίθεν Επιτροπή Οργανώσεων των Συλλαλητηρίων, έχει βάλει να μιλήσουν μόνον υψηλόβαθμοι μασόνοι και κρυφοεβραίοι. Λοιπόν, τι να κάνουμε και τι να περιμένουμε. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Αϊφαντή για την τιμή που μου έκανε να είναι σήμερα κοντά μου εδώ στο μικρό στουντιάκι το οποίο έχουμε. Θα κάνω ένα μικρό εγώ επίλογο, αλλά θεωρώ σημαντικό, παίρνοντας τη σκυτάλη από τον ίδιο τον κύριο Αϊφαντή, για να μιλήσω για τα συλλαλητήρια. Εκτός από το μεγάλο συλλαλητήριο στο οποίο καλείται όλος ο κόσμος να συμμετάσχει στη Θεσσαλονίκη, που θα γίνει μεθαύριο την Κυριακή και θα είναι από τις 2 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα. Και καλείται, επαναλαμβάνω, όλος ο κόσμος να συμμετάσχει σε αυτό το συλλαλητήριο για να δείξουμε επιτέλους ότι ο ελληνικός λαός είναι μονιασμένος και αποφασισμένος να μην επιτρέψει σε καμία περίπτωση το όνομα της Μακεδονίας να το αρπάξουν τα κοράκια της παγκοσμιοποίησης και να το δώσουν στους Σλάβους. Εκτός λοιπόν από αυτή τη μεγάλη συγκέντρωση, κάνει συγκέντρωση στις 11 το πρωί την Κυριακή στο Αίγιο ο Αμβρόσιος Καλαμβρίτων. Ο Μητροπολίτης Καλαμβρίτων, ο οποίος προσκαλεί όλο τον κόσμο εκεί της Νότιας Ελλάδος να βρεθεί στο Αίγιο στις 11 το πρωί της Κυριακής για να διαδηλώσει με τον ίδιο τρόπο την πίστη του και την ομοψυχία του σε ένα σκοπό. Ότι δεν μπορούν να μας πάρουν την πατρίδα, να μας πάρουν τα ιερά τα όσια, να μας πάρουν την ιστορία μας οι Σλάβοι ή οποιοδήποτε άλλοι παγκοσμιοποιητές. Οι συσχετισμοί της ιστορίας δεν είναι υπέρ ημών, αλλά ποτέ δεν ήταν όταν ο ελληνικός λαός ήταν αποφασισμένος να πολεμήσει, κέρδιζε τις μάχες. Ο Μπουτάρης στη Θεσσαλονίκη προσκαλεί τον επικεφαλής των ηγέτη των Σκοπίων ως Μακεδόνα, παρακαλώ πολύ. Ναι. Αποτελεί προδοσία εσχής του είδους. Δεν είναι Έλληνας αυτός. Είναι ελληνόφων, έτσι. Λοιπόν, το ίδιο και ο κύριος Καμίνης δηλώνει δημοσίως ότι δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα ο Δήμαρχος Αθηναίων να ονομαστούν τα Σκόπια ως Μακεδονία. Άρα οι εφιάλτες βρίσκονται εντός των τυχών, είναι αυτοί οι οποίοι έχουν ανοίξει την Κερκόπορτα, είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν τη διάλυση της Ελλάδος και του ελληνικού έθνους και παίζουν ακριβώς τον προδοτικό λόγο. Θέλετε να πείτε ένα λόγο πριν κλείσουμε, κύριε Αϊφαντή? Πείτε ένα λόγο, να δώσω την τελευταία σκυτάλη στον φίλο μας τον Μίλτο, τον Ιχολύπτη, για να κλείσουμε την εκπομπή. Εγώ θέλω να παρακαλέσω όλους τους Έλληνες να παραβρεθούν στα συλλαλητήρια αυτά και αυτό που θα γίνει στο Σύνταγμα. Για να δείξουμε ότι, όπως είπες πριν, ότι είμαστε ενωμένοι και δεμένοι. Ασχέτως αν γνωρίζουν ότι οι ομιλητέ είναι αρχιμασόνοι και εχθροί της Ελλάδος. Τελείωσα. Ευχαριστώ. Φίλες και φίλοι, αυτά είχαμε να πούμε σήμερα. Ήταν εδώ κοντά μας ο κύριος Αϊφαντής, έτσι βροντερός και ζωντανός. Θέλουμε λοιπόν να σας πούμε για μία ακόμη φορά ότι μην ξεχάσετε, όλη την Κυριακή στο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης
Πρέπει ο ελληνικός λαός να είναι ενωμένος, μονιασμένος και να μην επιτρέψει να υλοποιηθούν αυτά τα άθλια σχέδια όλων αυτών των προδοτικών σχημάτων, κομμάτων, τα οποία θέλουν να υποστηρίζουν δήθεν το καλό της Ελλάδος, αλλά ουσιαστικά είναι εχθροί με όσα κάνουν της Ελλάδος. Θέλουν να ονομάσουν τα Σκόπια ως Μακεδονία. Εμείς θα βροτοφωνάξουμε όχι σε καμία περίπτωση, διότι επέρχεται ο διαμελισμός της χώρας μας, της πατρίδος μας. Ήδη κάνανε ένα προδοτικό σχέδιο σε βάρος της πατρίδος μας με το να αναγνωρίσουν τη μειονότητα της Τράκης ως τουρκική ουσιαστικά, διότι δώσανε τουρκική ένωση Θράκης ονομασία σε αυτό το μειονοτικό σχήμα το οποίο υπάρχει εκεί. Δεν θα το επιτρέψουμε λοιπόν σε καμία περίπτωση να μας πάρουν τη Μακεδονία. Φίλες και φίλοι, ήμασταν εδώ με τον ανεξάρτητο παρατηρητή, την εκπομπή μας, η οποία ελπίζουμε καλώς εχόντων των πραγμάτων να είμαστε και την ερχόμενη εβδομάδα κοντά σας, πάντα με εκλεκτούς καλεσμένους, με ανθρώπους οι οποίοι έχουν να πούνε πράγματα τα οποία δεν τα ακούτε σε άλλα κανάλια και σε άλλους σταθμούς. Ακολουθεί η εκπομπή με την Ευγενία Κούκουρα, ως αμύθια, τόση αλήθεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Φίλες και φίλοι, γεια σας.